πολύ αισιόδοξο. Το Σουέν ήταν κόντρα στη πορεία σου, ή... Είχαμε και κόντρα, αλλά είχαμε και ευνοϊκό, γιατί ήταν ουσιαστικά κύκλο. Τέσσερις κύκλοι του 2,5 χιλιόμετρα. Οπότε μία τον πηγαίναμε κόντρα, μία μας έφαινε αυτό. Αλλά το Σουέν καλύτερα να τον πηγαίνει κόντρα από ότι να σε πηγαίνει, γιατί όταν σε ανεβάζει και σε κατεβάζει, σε τραβάει κιόλα μετά στο τέλος του κύματος. Οπότε είναι θέμα να ξέρεις και την τακτική σου, δηλαδή να μην έχεις το τζατζάρισμα, γιατί έχω το τζατζάρισμα μέσα με στο αγωνιστικό, με τους υπόλοιπους αθλητές. Οπότε τα τελευταία μέτρα εκμεταλλεύτηκα αυτό, έμεινα κάπως χωρίς να έχω διπλό αθλητή και κατάφερα να πάρω την πρωτοπορία. Οπότε βοήθησε πολύ. Η θάλασσα δηλαδή ήταν. Πόση ώρα από τη χρόνο έκανε? Είναι 1:50 ήταν. 1:50 λεπτά. Ναι, ναι. 1:52 να κάνω. Να κολυπά 1:50 λεπτά, μου φαίνεται. Εμένα μου φαίνεται. Είναι πολύ, όντω είναι πολύ, αλλά όταν έχει την αγωνιστικότητα μέσα σου, περνάει πολύ γρήγορα, γιατί έχει το άγχο, θέλει να είσαι καλά. Οπότε δεν φαίνεται. Και ήταν και η τελευταία κούρσα τη καριέρα σου. Έτσι, ναι, ναι. Μεγαλύτερο τρόπο. Ναι, νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο. Ο Νίκος δεν γίνεται 17 χρόνια τώρα. Στην αγωνία απ' έξω εσύ παρακολουθούσες. Ναι, φίλαθος. Ο Νίκος και βοηθάει κάθε γύρο. Μας δίνει και το, εμείς το λέμε, τους ηλεκτρολίτες μας, έχει στην άκρη, τους παίρνουμε. Ίσως πάνω στε... Είμαστε σε ψέδες επάνω και ουσιαστικά τροφοδοτούμε τον αθλητή με αυτά που χρειάζεται. Και μας μου έλεγε και για τον Αυστραλό που είχε φύγει λίγο μπροστά. Είχαν δηλαδή βοηθάει την κούρσα που εγώ δεν μπορώ να δω κάποια πράγματα. Αλλά χωρίς τον προπονητή, αθλητής. Πολύ σημαντικό και όχι μόνο η επίδοση αυτή καθ' αυτή και το μετάλλιο, αλλά και το ήθος που έδειξες μετά με τις δηλώσεις σου. Πολύ σημαντικό αυτό. Ο Τάσος είναι ο πατέρας της Άννας. Συγχαρητήρια. Συναισθήματα αστέγραφα. Είστε και εσείς αθλητής. Και εγώ αθλητής, ακόμη και σήμερα. Και τι έγινε με το Δήμο της Δράμας, γιατί το έριξε το προπονητήριο? Δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε τώρα. Προφανώς ήθελε να κάνει κάτι καινούργιο. Ας ελπίσουμε να κάνει κάτι καινούργιο. Ας ελπίσουμε, ναι, ότι θα είναι ασάρεστος. Ελπίζουμε όμως ότι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν είμαστε ούτε περήφανοι, ούτε χαρούμενοι για το γεγονός ότι η Άννα προπονούνταν σε μια παράγκα. Αλλά όμως αυτό δεν πρέπει να το σβήσουμε από τη μνήμη μας, γιατί αυτό είναι που πρέπει να μας θυμίζει ότι πρέπει να συμβάλλουμε περισσότερο στον αθλητισμό και όχι μόνο στον πρωταθλητισμό. Δηλαδή στα παιδιά που θα κάνουν αύριο αυτό που έκανε η Άννα μέχρι χθες. Ναι, αλλά δεν ξέρω, δηλαδή κάπου δεν μου άρεσε αυτή η κίνηση. Θα πρέπει να υπάρξουν τα σκουπευτήρια για να... Αρκεί από εδώ και ύστερα να γίνει κάτι καλό. Κοίταξε, το να γίνει κάτι καλό είναι ευχή, πρέπει να το κάνουμε πράξη όμως. Και για να το κάνουμε πράξη πρέπει να μην να υπάρχει η βούληση να στηριχθεί ο αθλητισμός, ο μαζικός αθλητισμός, οι ομοσπονδίες. Αλλά νομίζω ότι δεν αρκεί μονάχα αυτό. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο όχι μόνο να αυξήσουμε τις δαπάνες που δίνουμε για τον αθλητισμό, αλλά και να καθαρίσουμε τα κυκλώματα στον αθλητισμό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Διότι... Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τα είπαμε το πρωί τον κύριο Υπουργό. Το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο αφορά η οικονομία ή έξοδα. Ναι, ναι, ναι. Το να... Και αυτό που έχει σημασία νομίζω σε αυτή την Ολυμπιάδα είναι ότι καταφέραμε και πήραμε μετάλλια που μας κατατάσσουν ψηλά σχετικά, χωρίς μπανοκρουσίες, χωρίς όλη εκείνη την τη σκόνη, ας πούμε. Δηλαδή φτάσαμε να συγκρινόμαστε με την Ολυμπιάδα του 4. Νομίζω ότι ήταν η κατάρτη καλύτερη ή η πέμπτη καλύτερη. Τέσσερα τόσα ένα καλύτερη. Ναι, είμαστε στις 4 καλύτερες Ολυμπιάδες φέτος. Ναι, βέβαια. Έχουμε ανέβει πάνω από αυτό. Και αυτό ήταν απρόσμενο, αυτό ήταν καλύτερο, ας πούμε, με την έννοια του ότι ήταν μια θετική έκπληξη, ας πούμε. Αν λάβετε υπόψη και τι χρήματα δαπανήθηκαν τότε και τι χρήματα έχουν δαπανηθεί τώρα,